Σε ιδιώτες. Κύριε Βαγγελάτο, σας απάντησα σε αυτό. Δημόσιο χαρακτήρα μίλησα. Ναι, και μόνο. Λέει, δεν θα διώξει. Γιατί, κύριε Σπιλιώτο. Να ρωτήσω εγώ από την άλλη πλευρά. Παραμείνει έτσι. Γιατί. Γιατί σας λέω ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα και εξαιρετικό αποτέλεσμα, αρκεί να έχουν τα μέσα και εκεί να υπάρχει σωστή αναδιάθεση. Δηλαδή σήμερα τεμπελιάζουν ή είναι ανίκανος ο Καμίνης να τους βάλει να δουλέψουν σωστά. Δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν καν μέσα. Για ρωτήστε τους, φέρτε τους εδώ στην εκπομπή. Έχετε κάνει διάλογο μαζί τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε καν. Κατερίνα, αν δεν έχουν ούτε καν. Και πού θα τα βρουν τα μέσα. Και πού θα τα βρουν. Τελικά καθαριότητος. Εδώ επέρεται ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος μου είναι συμπαθής κατά τα άλλα, ότι έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του Δήμου. Αφού λοιπόν έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του Δήμου και αφού 984 έχει 0,1% ακροματικότητα, παρόλα αυτά τα έξοδά του είναι τεράστια. Αν οικοκυρέψει λίγο παραπάνω αυτά τα οικονομικά, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα. Θα τον κλείσετε τον 984 δηλαδή. Δεν έχω σκοπό να έρθω ως ολετήρας. Έχω σκοπό από εκεί που έκανε κάτι ο κύριος Καμίνης. Τι έκανε ο κύριος Καμίνης. Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ο κύριος Καμίνης έβαλε ως ένα στόχο λόγω της κρίσης. Τα οικονομικά τουλάχιστον αυτό να το αναγνωρίσουμε. Εκεί θέλω να σας πω. Ο κύριος Καμίνης τι είπε. Έχω μνημόνιο. Υπάρχει οικονομική κρίση. Βρήκα ένα Δήμο που, εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιγμένο πάρα πολύ. Θέλω να τακτοποιήσω. Τις προτάσεις σας θέλουμε να μας πείτε. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Τι θα κάνετε, ας πούμε, με τον 984, ένα θέμα σοβαρό που είχε και. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο κύριος Καμίνης, λοιπόν, λέει: εγώ έπρεπε να τακτοποιήσω τις υπηρεσίες του Δήμου. Και τακτοποίησε τα οικονομικά των υπηρεσιών του Δήμου. Σε αυτό ο κύριος Καμίνης υπήρξε συνετός. Όμως απέλυσε για να πετύχει το στόχο. Απέλυσε πάρα πολλούς. Έκοψε δαπάνες και το σημαντικότερο, να ξέρετε ποιο, έπαψε να πληρώνει προμηθευτές. Υπάρχουν προμηθευτές που έχουν να πληρωθούν εδώ και πάρα πολύ εσείς καιρό. Εσείς δεν θα κάνετε απολύσεις, δηλαδή είστε εναντίον των απολύσεων. Αυτή είναι η τακτοποίηση του κυρίου Καμίνη. Εγώ τι λέω. Μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει με το δικό του πολιτικό ανάστημα ο κύριος Καμίνης. Ίσως να ήταν και χρήσιμος για την εποχή του. Η εποχή αλλάζει. Βγαίνουμε από το μνημόνιο σε λίγο καιρό. Βγαίνει η Αθήνα από την κρίση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία να δώσει σημασία όχι στις υπηρεσίες του Δήμου, συγχωρείτε, αλλά στην Αθήνα. Κάκη, που έχει αποτύχει. Αυτό τι σημαίνει. Τον κύριο Σαγκελαρίδη να μας πείτε. Πού έρχεται. Στην Κατερίνα πρώτα και μετά. Η Κατερίνα. Έχετε δίκιο, κύριε Χατζή. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να πω για τον κύριο Σαγκελαρίδη. Έχετε δίκιο. Πάμε λίγο. Έχει μια άλλη άποψη. Κρατήστε το, κύριε Σπιλιοτόπουλε, γιατί είναι η δεύτερη φορά. Πήγατε να κάνετε και πριν την κουβέντα αυτή. Σας διέκοψα. Θα σας δώσω το λόγο να πείτε. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό, αλλά έχει ώρα η Κατερίνα ζητήσει να κάνει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Σπιλιοτόπουλε, γιατί αφήσατε καταρχάς την κεντρική πολιτική σκηνή, διότι η υποψηφιότητά σας ήλθε κατόπιν δικού σας αιτήματος, θα έλεγα εγώ. Αυτό προταθήκατε. Και ακολούθησε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και σας ρωτώ, γιατί αφήσατε την κεντρική. Θα σας πω, κυρία Κρυβοπούλη, με ξέρετε πάρα πολύ καιρό. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Και δεν μ' αρέσει σε μένα τουλάχιστον, που ξέρετε πόσο συνεπής ήμουν σε όλη μου τη διαδρομή, η λέξη αυτοπροτάθηκα. Δεν το λέω με αρνητικό προσδιορισμό. Δεν αυτοπροτάθηκα για τίποτα. Κυρία Σπιλιοτόπουλε, σε μια κρίσιμη μάχη δέθηκα να. Δεν το λέω αρνητικά. Το ξέρω ότι εσείς δεν το λέω αρνητικά. Αν με ζητήσουν, θα είμαι. Αλλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Θέσατε εσείς. Ούτε αυτό προτάθηκα, ούτε από την άλλη πλευρά τρελάθηκα. Γιατί επιλέξατε την Αθήνα. Δέχτηκα να δώσω τον εαυτό μου στην πιο δύσκολη και στην πιο κρίσιμη μάχη, που είναι η μάχη της Αθήνας, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πραγματικά θέλω αυτά τα οποία από την πολιτική κέρδισα, που είναι η εμπειρία, και κυρίως η εμπειρία σε δύο βασικούς τομείς, στον τουρισμό και στην παιδεία, δηλαδή στον πολιτισμό, να τα καταθέσω στην κατεξοχήν πρωτεύουσα του πολιτισμού, που θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα του κόσμου στον πολιτισμό, στην πόλη που επέλεξα να ζω. Γιατί εγώ δεν ήρθα από κάποιον όμορο δήμο πράσινο των βορείων ή των νοτίων προαστίων. Επέλεξα να ζω στο κέντρο της Αθήνας, επέλεξα την Αθήνα ως πόλη, την οποία εγώ την είδα πάντοτε ως πόλη που μου έδωσε την ευκαιρία να ανέβω στα σκαλοπάτια της κοινωνικής ιεραρχίας. Ήρθε η στιγμή λοιπόν που θέλω να ανταποδώσω αυτή την ευκαιρία. Να προσφέρω την εμπειρία μου, τις διεθνείς σχέσεις τις οποίες έχω λόγω της πολιτικής, τις γνώσεις τις οποίες αποκόμισα και κυρίως είμαι σε μια ηλικία που ακόμα είμαι αρκετά ζωντανός να προσφέρω στην πόλη που αγαπώ. Κατερίνα, επειδή έκανα ένα ερώτημα και επειδή τον ρωτήσαμε πολλά για τον κύριο Κακλαμάνη και εγώ, να του δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσει. Για τον κύριο Καμίνη, και για του άλλου αντιπάλου, για τον κύριο Σαγκελαρίδη. Για τον κύριο Σαγκελαρίδη πρώτα και μετά και για τον κύριο Καμίνη. Είπατε νέο και αυτά. Για πείτε μα, κύριε Σπιλιοτόπουλε. Ποια είναι δηλαδή η κόψαμε δύο φορέ. Ο κύριο Σαγκελαρίδη, κατά δική μου εκτίμηση, έχει άποψη, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν θέλω να υποτιμώ κανέναν.
Αλλά αυτή η άποψη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από τη δική μου. Ο κύριος Σακελαρίδης κωδικοποιώ. Δεν παράλογο αυτό, έτσι. Ούτε και εκπλήσει κανένα. Ναι, αλλά πάση περιπτώσει ακούω προτάσεις τον κύριο Σακελαρίδη. Δεν μπορώ να τις διαγράψω. Και πράγματι αυτές οι προτάσεις με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Δεν έχω τίποτα με το νέο παιδί. Ίσα-ίσα που εγώ θεωρώ ρατσιστικό που κάποιοι βγήκαν και το επιτέθησαν μόνο και μόνο γιατί είναι νέος ή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Εκείνο που εγώ βρίσκω μειονέκτημά του είναι ότι χρησιμοποιεί μια ξύλινη γλώσσα η οποία πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω ότι είναι. Είναι χρήσιμη για τα προβλήματα της Αθήνας ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνει στους Αθηναίους να την ακούσουν. Θα προτιμούσα να μιλάει με πιο απλές λέξεις, με πιο ανθρώπινες προτάσεις. Όμως, η όποια πρόταση είναι να φύγουν οι αστυνομικοί από το κέντρο της Αθήνας. Άρα, το πεδίο που θα συγκρουστείτε είναι αυτό. Είναι η ασφάλεια της πόλης. Αυτό είναι το πεδίο που ουσιαστικά. Γιατί αυτό το διακύβευμα θέσατε αρχικά εσείς, δηλαδή. Έτσι. Είναι η ασφάλεια της πόλης. Είναι το παρεμπόριο. Ο ίδιος πρότεινε να χωροθετήσουμε το παρεμπόριο. Εγώ θέλω να ξεριζώσουμε το παρεμπόριο. Ναι, στο πίσω από το παρεμπόριο, και κύριε τρίτον, Σπυλιατόπουλε, το ξέρετε καλά. Ελληνικά κυκλώματα είναι βεβαίως, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να ξεριζώσουμε. Αυτό πρέπει να είναι σοβαρή ρήξη. Είναι πάντως η ίδια κουβέντα που γίνεται πάντα. Να βρούμε τους υπεύθυνους και τους εγκέφαλους που πρέπει να τους βρούμε, αλλά να ξεριζώσουμε και τους πολιτές, γιατί αν οι εγκέφαλοι δεν έχουν να πουλάνε, δεν θα έχουν και αντικείμενο. Είναι και τα δύο που πρέπει να γίνουν. Να ξεριζώσουμε όμως. Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Κασιδιάρη. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι είναι. Κατά δική μου εκτίμηση, ο κύριος Σακελαρίδης εκτός εποχής. Λέει ότι όχι μόνο θα αποκαταστήσω όσους απολύθησαν, αλλά από την άλλη πλευρά θα κάνω και προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Εγώ προσλήψεις δεν μπορώ να υποσχεθώ. Ωραία. Και δεν μπορώ να υποσχεθώ. Γιατί, κατά δική μου εκτίμηση, από παχιά λόγια έχουν κουραστεί οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι. Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Ούτε κάνουμε. Εγώ δηλαδή τι λέω. Δεν κάνουμε εκλογές πολυκατοικίας για να ψάξουμε με το διαχειριστή. Ωραία. Εμείς μπορούμε να πάρουμε την Αθήνα από αυτήν την διαχείριση και να την πάμε σε έργο. Κατανοητό, το επιταχύνω λίγο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να παραδώσουμε την Αθήνα στην αναρχία. Θα συντύξω τα δύο ερωτήματα της Κατερίνας που λέει πείτε μας κάτι για τον κύριο Καμίνη, ήδη έχετε τοποθετηθεί. Θα ήθελα να μας πείτε όμως και κάτι και για την περίπτωση Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή στην Αθήνα. Θυμίζω, η ανωδική πορεία της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σκηνικό ξεκίνησε από το Δήμο Αθηναίων. Από τους λάθος χειρισμούς και της κυβέρνησης που συμμετείχατε, της Νέας Δημοκρατίας, όταν εξελέγει ο Μιχαλολιάκος, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, έτσι. Και χαιρέτησε ναζιστικά και μας. Κύριε Βαγγελάτο, ξέρετε ότι σε πολλά πράγματα έχω διαφωνήσει με την. Είπα το κάνει χάρη ναστιότητας. Ξέρετε ότι σε πολλά πράγματα έχω διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχω διαφωνήσει τώρα. Διαφωνώ από το παρελθόν σε αρκετά σημεία πολιτικών. Και ξέρετε ότι δεν είμαι από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, κρύβουν τα λόγια τους. Προφανώς υπάρχει λάθος στη διαχείριση. Προφανώς έχουμε και εμείς ευθύνες. Προφανώς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τις ευθύνες τις οποίες έχουμε ως πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι με τον κύριο Κασιδιάρη έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Θα μιλήσετε μαζί του. Θα κάτσετε να συζητήσετε προφανώς σε ένα. Σε ένα debate, στην τηλεόραση, οπουδήποτε. Λέω, ρωτάω. Περισσότερο για να διερευνήσω την δική του γνώμη. Προσωπικά δεν έχουμε κανέναν. Απλώς έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Μας χωρίζει ένας άβυσος στις προσεγγίσεις πολιτικές τις οποίες κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα τον ξανάχουμε τον κύριο Σπυλιατόπουλο ούτως ή άλλως, όπως και είπαμε τους υποψήφιους για το Δήμο. Για αθηναϊκά, όχι μόνο. Για τον κύριο Καμίνη θέλω να σχολιάσω. Είπε για τον Καμίνη. Είπε πολλά. 30 δεύτερα και για τον κύριο Καμίνη, για να μην χαλάσουμε το χατήρι της Κατερίνας. Ελάτε, κύριε Σπυλιατόπουλε. Για τον κύριο Καμίνη, εγώ σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να διαγράψω αυτό που έκαμε ο κύριος Καμίνης. Επιχείρησε να εφαρμόσει κάποιες πολιτικές, αν θέλετε, συρρήκνωσης των δαπανών ή καλής διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου. Όμως, αυτό το έκαμε με απολύσεις, αυτό το έκανε χωρίς να πληρώνει τους προμηθευτές και το σημαντικότερο όλων, ο κύριος Καμίνης μπορεί να ήταν χρήσιμος για μια εποχή κρίσης και μνημονίου. Μην τα παραλάβετε γιατί μας τα είπατε. Και έφτασε σε ένα σημείο. Λέξη-λέξη καταλαβαίνω από ότι είναι. Από εκεί και έπειτα χρειάζεται κάτι άλλο γιατί η Αθήνα βγαίνει από την κρίση. Είναι βγαίνει η άποψη. Από το μνημόνιο και χρειάζεται άλλος πολιτικός με φαντασία, εμπειρία. Και κυρίως σχέδιο, πρόγραμμα κύριε και δράση. Ευχαριστούμε και πολύ. Και να έχει παρουσία. Θα σας ξαναδούμε και εσάς όπως και τους υπόλοιπους. Πάμε σε διαφημίσεις.